Χαίρετε. Είστε έγκυος και συνεχώς νιώθετε κουρασμένοι. Σας θυμίζει κάτι? Το αίσθημα κόπωσης στην εγκυμοσύνη είναι συνηθισμένη κατάσταση. Τα πρώτα σημάδια κούρασης εμφανίζονται ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της κοίησης. Κατά το πρώτο τρίμηνο, το σώμα σας καταναλώνει πολλή ενέργεια για να δημιουργήσει όλο αυτό το σύστημα που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη του μωρού, δηλαδή το μπλακούντα. Επίσης, τόσο η αρτηριακή σας πίεση όσο και τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σας είναι χαμηλότερα του συνηθισμένου. Στο δεύτερο τρίμηνο, συνήθως αλλά όχι πάντα, νιώθετε την ενέργειά σας να ανακάμπτει κατά κάποιο τρόπο. Το αίσθημα κόπωσης όμως επανέρχεται στο τρίτο τρίμηνο, οπότε και έχει αυξηθεί το βάρος σας, με αποτέλεσμα να γίνετε πιο δυσκίνητοι, ενώ γίνονται και πιο συχνές οι καούρες και οι δυσκολίες στον ύπνο. Το αίσθημα κόπωσης στην εγκυμοσύνη σχετίζεται τόσο με την αύξηση των επιπέδων των ορμονών της κοίησης και κυρίως προγεστερόνης, όσο και με την ψυχολογία σας. Δεν είναι σπάνιο στην εγκυμοσύνη να αντιμετωπίζετε έντονες μεταπτώσεις στην ψυχολογία σας. Κατά καιρούς, βεβαρημένη ψυχολογία σας κατά την κοίηση είναι και αυτή ένας παράγων που μπορεί να εντείνει το αίσθημα κόπωσης. Ένα οργανικό αίτιο που συνδέεται με το αίσθημα κόπωσης στην εγκυμοσύνη είναι και η πτώση του αιματοκρίτη σας, η οποία συχνά καταγράφεται με την πρόοδο της κοίησης. Με άλλα λόγια, το αίμα σας εντός εισαγωγικών αραιώνει κατά τη διάρκεια της κοίησης, αφού ο οργανισμός σας παράγει μεγαλύτερες ποσότητες υγρών. Το αίσθημα κόπωσης στην εγκυμοσύνη συνήθως δεν συνδέεται με κάποια παθολογία εντούτοις, καλόν είναι, ειδικά αν αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη, να ελεγχθεί η λειτουργία του θηροειδούς αδένα. Δεν είναι σπάνιο κατά την κοίηση να παρατηρηθεί μια απορρίθμιση της λειτουργίας του θηροειδούς, η οποία ευτυχώς αποκαθίσταται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με τη χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. Πώς όμως μπορείτε να μετριάσετε το αίσθημα κόπωσης όσο είστε έγκυος? Καταρχήν, είναι απαραίτητο να μάθετε να σέβεστε τα όρια του οργανισμού σας. Δεν χρειάζεται να φαίνεστε υπερδραστήρια και γενικά αποφύγετε τις υπερβολές. Βέβαια, αν και αυτό μπορεί να φαίνεται οξύμορο, η ήπια άσκηση βοηθάει στην καταπολέμηση του αισθήματος κόπωσης. Σημαντικό είναι να τηρείτε και τους κανόνες υγιεινής διατροφής. Καλό θα ήταν να προτιμάτε τα μικρά και τακτικά γεύματα μέσα στη μέρα. Κατά τον τρόπο αυτό, διατηρούνται τα επίπεδα της σαχάρου σχετικά σταθερά και η κόπωσή σας αμβλύνεται. Η κόπωση αντιμετωπίζεται και με τον επαρκή ύπνο. Κατά την εγκυμοσύνη, ο ύπνος συχνά διαταράσσεται είτε από ενδεχόμενη συναισθηματική φόρτιση, είτε από τη συχνουρία, είτε σε πιο προχωρημένα στάδια της κοίησης, από αυτό καθ' αυτό το μέγεθος της μήτρας που σας εμποδίζει να βολευτείτε. Αν δυσκολεύεστε πολύ να κοιμηθείτε πολλές ώρες συνεχόμενες, μια καλή ιδέα είναι να προσπαθείτε να κοιμάστε για σύντομα χρονικά διαστήματα, ακόμα και των 20 ή 30 λεπτών μέσα στη μέρα. Τέλος, φαίνεται πως η κατανάλωση 200 mg καφέ ημερησίως, δηλαδή περίπου 1,5 φλιτζάνι, είναι σχετικά ασφαλή στην κοίηση. Όμως, δεν συνιστάτε να προσπαθήσετε να καταπολεμήσετε την κόπωση με καφέ, διότι ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς τόσο ο ύπνος σας, όσο και η διάθεσή σας. Να είστε πάντα καλά!